Σελίδα προσπαθεί να γυρίσει Volkswagen μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου μεγατόνων που αφορά στην εξαπάτηση καταμέτρησης των ρήπων γνωστού και ως Dieselgate, όπως χαρακτηρίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση στο εσωτερικό της και να χαράξει μια νέα στρατηγική με βασικό αρχιτέκτονα τον Ματίας Μιούλερ, τον πρώην επικεφαλής της Porsche, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο τιμόνι της Volkswagen, παίρνοντας τα ενία από τον μέχρι πρώτην ως νούμερο 1 Μάρτιν Βίντενκορν. Η διοίκηση σχεδιάζει να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων και ανεξαρτησίας στις θυγατρικές και στα τοπικά παραρτήματα σε μια προσπάθεια για αποκέντρωση της εταιρείας. Ο 62χρονος Μιούλερ άλλωστε στη δήλωση που ακολούθησε μετά τη γνωστοποίηση ότι πλέον είναι το νέο αφεντικό της Volkswagen, ξεκαθάρισε ότι η βασική του προτεραιότητα είναι να αποκαταστήσει τη φήμη του γερμανικού κολοσσού, η οποία υπέστη σοβαρότατο πλήγμα στην αξιοπιστία του. Ωστόσο, ο Μιούλερ δεν έχει απεριόριστη εξουσία, καθώς ο προκάτοχός του Βίντερκορ παραμένει διευθύνων σύμβουλος της Porsche, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Και οι δύο άντρες θεωρούνται βετεράνοι στη Volkswagen, έχοντας εργαστεί για αρκετά χρόνια στη μονάδα της Audi. Ωστόσο, διαφέρουν αρκετά όσον αφορά στον τρόπο προσέγγισης του management. Ο 68χρονος Βίντερκορν, όπως λέγεται, ήταν μια πατριαρχική και επιβλητική φυσιογνωμία σε αντίθεση με τον Μιούλερ, που έχει ένα πιο χαλαρό και κοσμοπολίτικο προφίλ. Αν και το νέο αφεντικό της Volkswagen εμφανίστηκε απρόθυμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των δημοσιογράφων, κατάφερε ωστόσο να αφήσει μια θετική πρώτη εντύπωση. Τέλος, φαίνεται ότι έπεισε με την υπόσχεσή του ότι η αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό θα μπορέσει να βοηθήσει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να βγει δυνατότερη από την πρόσφατη κρίση.